Λοιπόν, εδώ μέσα στην πόλη είναι ήσυχα. Έξω από την πόλη, γύρω στα 70 χιλιόμετρα, κάτι εγκαταστάσεις παλιές στρατιωτικές τις βομβαρδίσανε τη νύχτα. Mm. Ακούσατε κάτι εσείς? Ακούσαμε, αλλά εντάξει, μακριά, 60 τόσο χιλιόμετρα. Mm. Λοιπόν, εδώ η πόλη οχυρώνεται. Βέβαια, τι να κάνει μια πόλη που είναι η πόλη για τουρισμό, που ήταν το πόλη της κουλτούρας, ακόμα και σε αυτή την περιβόητη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Ο Ουκρανικός στρατός είναι λίγος, με τις αρμάδες των βάρβαρων που έρχονται εδώ. Προσπαθούν οι άνθρωποι και οι πολίτες, εγώ παρακολουθώ και άλλες πόλεις. Πολλοί βέβαια έχουν τρομοκρατηθεί και έχουν φύγει, και είναι λογικό το αίσθημα των ανθρώπων. Υπολογίζει ότι θα φύγουν από την Ουκρανία 10 εκατομμύρια, θα ξεσηκωθούν. Στον δρόμο πεθαίνουν παιδιά από αρρώστιες. Αυτά δεν ξέρω. Τώρα μας λένε ότι θα βομβαρδίσει την Οδυσσό. Το περιμένουμε και αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι ο Χίτλερ την Οδυσσό δεν την βομβάρδισε. Από αυτόν όλα τα περιμένουμε. Κύριε Μπούμπουρα, εσείς θα μείνετε εκεί όμως, κάναμε στην μια Οδυσσό. Ευχή να μην χυθεί άλλο αίμα. Ναι. Άλλο αίμα να μην χυθεί, ειδικά άμαχου πληθυσμού, παιδιά. Έβλεπα εχθές κάτι παιδιά με πρόβλημα καρκίνου στον εγκέφαλο να τα κάνουν επεμβάσεις στα υπόγεια. Τι να σας πω τώρα. Θα μείνετε εσείς στην Οδυσσό, γιατί δεν θα βγει κάποια ανακοίνωση μεταφοράς κάποιων Ελλήνων, ομογενών ενδεχομένως, θα μείνετε εκεί? Έχουν πραγματοποιηθεί τρεις, νομίζω, έχουν δύο επιτυχημένες και άλλη μία, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Mm. Που πιστεύω ότι και αυτοί θα είναι επιτυχημένοι. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι ότι δεν μπορούν να φύγουν από τη Μαριούπολη άνθρωποι, γιατί ενώ κάνουν εκκυρία 2 ώρες, οι Ρώσοι το κολλησιεργούν για να περάσει η ώρα, για να βγουν μετά από όταν τελειώνει ο χρόνος για τους βομβαρδίσουν άμαχο πληθυσμό. Δηλαδή τόσο βαρβαρότητα. Έχουν σχέδιο δηλαδή, λέτε, έχουν σχέδιο. Όπως είχαν πάντα μετά από το 17 όλες οι κυβερνήσεις του Ρώσων. Ο Στάλιν, ξέρετε τι έκανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καλύτερα από μένα. Σωστά. Τούτος εδώ τους έχει ξεπεράσει όλους. Κύριε Μπούμπουρα, εσείς θα παραμείνετε ωστόσο στην Οδυσσό παρά τα όσα λέγονται για βομβαρδισμό? Θα παραμείνουμε εδώ, γιατί θα παραμείνουμε εδώ και θα φύγουμε. Αν μπορούμε να φύγουμε και όλοι, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε και ζωντανοί, όταν θέλουμε εμείς. Έτσι. Μάλιστα. Και να έρθουν εδώ να την καταλάβουν την πόλη, να μας πούν φύγετε, εμείς δεν θα φύγουμε. Άμα μας καθαρίσουνε, με γεια μας και με χαρά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η συνειδητή απόφαση, γιατί δεν είμαι μόνος μου. Ναι, ναι. Καταλάβατε. Συνολική τώρα... απόφαση της οικογένειας εννοείται, όλων. Ναι, ναι, είμαστε τρεις άνθρωποι, ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, τα παιδιά μου δηλαδή, είμαστε οικογένεια, αλλά ο καθένας έχει την προσωπικότητά του και ενεργεί αυτόβουλα, έτσι. Τώρα τι πήραμε όλη την απόφαση μαζί είναι μάλλον επειδή έχουμε το ίδιο αίμα. Καταλάβατε. Σωστά, σωστά. Δηλαδή ο ένας δεν πιέζει τον άλλον τι θα κάνει. Συνομιλείτε με άλλους Έλληνες εκεί από την Οδυσσό, από την Ουκρανία? Πώς να τους βρούμε τώρα, είναι δύσκολο. Ναι. Στη Μαριούπολη έχουν καταστρέψει όλες τις επικοινωνίες. Στο Κίεβο έχει μείνει ένας-δύο Έλληνες, τρεις, εγώ μιλάω με έναν. Στον Οδυσσό έχει μείνει ένας και κάτι ομογενείς. Αλλά οι ομογενείς έχουν περάσει στη Σοβιετική Ένωση εδώ. Είναι λίγοι. Εκεί που είναι οι πολλοί, είναι εκεί που γίνεται η καταστροφή. Που οι άνθρωποι αναρωτιότανε πώς είναι η κόλαση και τώρα την κόλαση τη βλέπουνε ζωντανή. Δηλαδή βρίσκονται ζωντανοί στην κόλαση. Έτσι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, κύριε Μπούμπουρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ το κρατώ αυτό, ότι δεν θα φύγετε από εκεί. Να πω και εγώ άλλη μια κουβέντα. Ναι, ναι. Μπορεί να σας περώθηκε η Δύση. Πάνω στον ερωισμό των Ουκρανών,
αλλά αυτός ο φόβος, μη μας κάνει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, μη μας κάνει, μη μας... Αχ, ουχ, έτσι, έπεται η συνέχεια. Αν δεν το καταλάβουνε, κοντά είναι τα Σάββατα. Θα συνεχίσει κι άλλο, λέτε, μετά την Ουκρανία ο Ρώσος, Αν μείνει ο Σατανάς, θα βρει άλλη, αύριο θα βρει, θα πάει να πούν στη Σουηδία. Γιατί θέλετε να μπείτε στο ΝΑΤΟ, στη Φιλανδία, στην Πολωνία, θα βρει μια ευκαιρία να πούμε. Ένα πολεμικό αεροπλάνο πέρασε στη χώρα μας. Αυτοί λένε τα ψέματα, αυτή η ζωή τους. Κάποιος μου είπε μια μέρα, ρε φίλε μου, αυτοί οι Ρώσοι, και δίκιο να έχουνε, λένε ψέματα. Γιατί έτσι μάθανε, μετά το 17 από την Επανάσταση, έτσι έχουν γαλουχηθεί, καταλάβατε, μια τεράστια δικτακτορία. Δηλαδή δεν ξέρω αν η Βόρεια Κορέα είναι χειρότερη ή η Ρωσία. Σε άλλο στυλ είναι, σε άλλο στυλ. Ναι. Αυτοί εκεί πέρα τους χρυσώσανε τους ανθρώπους, τους δίνανε κάποια λεφτά να φεύγουν στο εξωτερικό, να περνάνε καλά. Ξέρω εγώ, οι δισεκατομμυριούχοι. Ας πούμε, αυτό ήταν το σχέδιο για να διοικείται μέσα στην Ουκρανία. Δεν είδατε ότι τώρα βγήκε νόμος ότι όποιος μιλήσει εναντίον της κυβέρνησης έχει 15 χρόνια φυλακή. Για ψάχτε εσείς οι δημοσιογράφοι, πότε έχει ξαναγίνει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Πούμπορα, να σας ευχαριστήσω. Κουράγιο να ευχηθούμε εμείς εδώ από την καλά, Ελλάδα. Κουράγιο έχουμε, γιατί έχουμε το Θεό μαζί μας.